Pero es que te habrá venido, tendrás que coger un solo peso. Τι θέλω να πω, αυτή από όσο δεν είναι δομήμα. Ή τώρα ή ποτέ. Τι κατάλαβες τώρα, πώς θα κάνω. Ότι κι ας πούμε, έλεσες εσύ. Μα θα σου πω στο κεφάλι μου, αλλά θα μου πεις εμένα την αφιλία. Έγινε σε καθήκα αγκαιρικό σου. Δεν μου λες, αξίζει, δεν έχεις αξίζει. Αν αξίζει, να πω το. Το βράδυ θα πήγε σφινάκια με τον Πούτιν. Πώς να ξέρεις, κάτω νόημα. Μην μιλάς καθόλου και θα σου πετάξω τα μάτια έξω και δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Πάλι. Θα σκάσει ρε μαλάκα μάνο. Σε όλη τη διαδρομή μας έχεις πάει στα αρχίδια να πούμε. Τι είναι αυτό το μέρος σου, παιδιά? Ένα παλιό πλατό. Καλά ρε Θεό μου, λέω, και πού βρήκες τα κλειδιά? Παιδιά δεν είναι ένα από αυτές και τις τέρας. Λες και δεν την ξέρεις. Να σας πω και κάτι. Άντε και γαμηθείτε έτσι. Άμα σας αρέσει σηκώστε φίλοι. Λοιπόν σκάστε, έχουμε λίγα λεπτά μέχρι τις 11. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άντε προχωράτε. Προχωρώ. Γιατί το αγγίζει, δεν σου είπα να μην το ακουμπήσεις. Μήπως θα μας πεις και πότε να κατουρίσουμε. Να σας πω μαλάκες, μαζευτήκαμε εδώ πέρα και όποιος ήρθε εδώ πέρα ήρθε με τη θέλησή του. Εντάξει, εδώ δεν είναι παιδική χαρά. Άμα θέλετε να παίξετε, θα παίξω κι εγώ. Το κατάλαβες, το κατάλαβες. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, Δήμητρα, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα τι φταίω? Δεν ξέρω, λέω, είμαστε εντάξει ρε. Μάκη, είναι παραπέντε. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Το προετοίμαζα όλο αυτό πάρα πολύ καιρό. Δεν μου το χαλάσετε. Έχουμε λίγο χρόνο. Επαναλάβετε όλοι μετά από μένα. Ω μεγάλα πνεύματα! Ω μεγάλα πνεύματα! Δισεύς! Δισεύς! Αμούτεν! Αμούτεν! Απέπκε! Απέπκε! Ίσυρις! Ίσυρις! Ράτα! Ράτα! Άπολεν! Άπολεν! Ερμού! Ερμού! Χέκαλ! Χέκαλ! Σας καλώ! Σας καλώ! Ελάτε εδώ σε αυτή την πύλη να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας! Ελάτε εδώ σε αυτή την πύλη να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Σας καλώ! Σας καλώ! Όχι ρε μαλάκες. Τι είναι αυτό? Εντάξει μωρέ, η σκιά από τα κεριά ήτανε. Ρε παιδιά, εντάξει, πλάκα έχει. Αλλά εγώ βαρέθηκα, ούτως ή άλλως δεν γίνεται τίποτα. Δεν πάμε να προλάβουμε για κανένα ποτάκι. Ε, παιδιά, τι λέτε, Μάκη? Αρβάντα, βέβαια.
Ρε πούστη, τα κατάφερες! Θεόφιλε, δεν είμαι καλά. Φοβάμαι. Σιωπή! Σας είπα, δεν μπορείτε να σπάσετε πια τον κύκλο. Είναι πολύ αργά. Βρισκόμαστε σε μια πύλη. Όποιος τολμήσει να σπάσει τον κύκλο θα το βρει ο θάνατος. Ήρθες να απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Έχετε από μία ερώτηση ο καθένας. Αλλά τίποτα δεν δίνεται χωρίς αντίτιμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρώτος. Καλά είσαι ηλίθιος, μην ρωτήσουμε παιδί μου. Αυτός θέλει αντίτιμο, εγώ δεν λέω τίποτα. Ποιο δεν ήταν με ρωτηλότητα για την αυριανή κλήρωση. 66, 67, 77, 01. Τι αυτό ήτανε. Έτσι εύκολα δίνονται οι απαντήσεις. Εντάξει, πλάκα έχει. Άντε Κατερινή, σειρά σου. Έλα, πάμε με τη σειρά. Φοβάμαι. Δεν ξέρω, θα πεθάνουμε. Όχι σήμερα. Ρε μαλάκες, σοβαρευτείτε. Μην χάνουμε τις ερωτήσεις έτσι. Ρε Άντωνη, ρώτα κάτι σοβαρό ρε εσύ. Τα λεφτά θα τα έχουμε ούτως ή άλλως τώρα. Τόσα χρόνια έχω πονέσει. Θέλω λοιπόν να εκδικηθώ όσους με αγνοήσανε, με ποδοπατήσανε, μου φερθήκανε σε σκουπίδι. Πες μου, τι πρέπει να κάνω. Δεν πονάς επειδή σε λαβώσανε οι άλλοι, αλλά επειδή σε πρόδωσε ο εαυτός σου. Γίνε δυνατός, αγάπησε την ύπαρξή σου και τότε οι άλλοι θα είναι σαν χάρτινα βέλη που πέφτουν σε σιδερένια πανοπλία. Είμαι τελευταίος, συνεχίστε. Όλα αυτά, ο Ιησούς, ο Δία, κόλαση, παράδεισος, με τις αρκώσεις, είναι όλα αλήθεια. Ο Δίας ήταν ένας θνητός όπως εσύ. Ο Ιησούς ένας αλαζόνας εσέως επαναστάτης. Δεν υπάρχει τίποτε πραγματικά θείο στις θρησκείες σας πέρα από το φόβο της ασημαντότητάς σας. Το δέντρο δεν αναρωτιέται γιατί υπάρχει. Έτσι δεν θα έπρεπε να αναρωτιέσαι κι εσύ. Είσαι ένα κύτταρο του σύμπαντος. Η δύναμη της σκέψης, η μαγεία, η φώτιση, απλές ψευδεστήσεις. Αποκτάς για ένα κλάσμα το δευτερολέπτο συνείδηση και μετά το απόλυτο σκοτάδι. Για πάντα. Και αν δεν υπάρχει τίποτα όπως λες, τότε εσύ τι είσαι, είσαι κάτι ανώτερο. Ήρθα από το Σύριο. Έχουμε έρθει πολλοί από εκεί. Ο πλανήτης σας είναι η τρίτη διάσταση. Όποιος θέλει να κατακτήσει τις πύλες των διαστάσεων, πρέπει να τις κυριαρχήσει όλες. Στη δική σου αντίληψη, λοιπόν, είμαι σαν το βοσκό και εσύ ο αμνός. Υπάρχουν και οι προστάτες των πυλών, βέβαια. Αυτούς θα τους αφανίσουμε. Πραγματικά, θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν μπορώ, θέλω να ξεράσω. Μακή, σειρά σου, ρώτα το. Περίμενα όλη μου τη ζωή για αυτή τη στιγμή. Είχα βγάλει τα πέπλα του σκότους από πάνω μου εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Νιώθω μια σύγκρουση. Θέλω να μου δώσεις μια απάντηση στην ερώτηση. Γιατί? Υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Ένας από αυτούς είναι η γη. Υπάρχουν και άλλοι όμως και εσύ μπορείς να ταξιδεύεις σε αυτούς. Έχεις μια ευκαιρία, την Αθανασία. Όποιος την αποκτάει γίνεται αυτό που εσείς με τη γλώσσα σας λέτε Θεό. Αλλά για να τα καταφέρεις πρέπει και εσύ να θριαμβεύσεις σε όλους τους κόσμους. Αυτό εξαρτάται από σένα. Είσαι ο μοναδικός σε αυτό το δωμάτιο που έχεις αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν μετράει σαν ερώτηση, αλλά αυτό το τίμημα που έλεγες πριν, τι είναι? Μια ψυχή πρέπει να θυσιαστεί σε μένα. Να ρίξουμε κλήρο. Διαφορετικά θα σκοτωθούμε από μόνοι μας. Όχι, όχι. Θα πάω εγώ. Μετά από αυτό που ζω σήμερα, αυτό μου αξίζει. Μικρέ μου άνθρωπε, ποιος σου είπε ότι μπορείς να επιλέξεις εσύ? Η Εκάτη θα αποφασίσει. Μου τι σου είπε, εσένα θέλει. Κάτι χειρότερο, την αδερφούλα μου. Τι σκατά, γιατί αυτή όμως. Να μην σε νοιάζει σαν είναι αυτό. Και πώς θα γίνει αυτό. Λέω να έχουμε τα λεφτά για να μην ασχολούμαστε με τέτοιες λεπτομέρειες. Έτσι δεν είναι, Μάκη?
Ναι. Έλα έτοιμο, μάκη. Αγάπη! Τι αγάπη! Ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο όνειρο. Ήμασταν λέει σημαντικοί για τη σωτηρία του κόσμου. Ναι, αλλά αυτό είναι από άλλο παπάεργο. Έλα, σε παρακαλώ, κοιμήσου. Εκτός αν θες να κάνουμε τρελίτσα πάλι. Ο Θεός μας μιλάει και εμείς ασχολούμαστε με τις αρκικές απολαύσεις. Είσαι τόσο σεξ όταν γίνεσαι σοφιστικέ. Δεν γαμιέται. Ναι, ναι, πόσο γρήγορα το κατάφερες.